βαθμό βάζει στον εαυτό του για την περσινή πρώτη σεζόν στο ΠΑΟ? Ήταν η πρώτη σεζόν που έφυγα εκτός Ισραήλ και ήταν κάτι δύσκολο αυτό, το οποίο έγινε πιο δύσκολο με τους τραυματισμούς που μου προέκυψαν. Ξεκίνησα με τραυματισμό και έχασα σχεδόν 1-2 μήνες. Τελείωσα τη σεζόν επίσης τραυματίας και συνολικά έχασα σχεδόν 4 μήνες από την προσπάθεια της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι προσπάθησα να βοηθήσω τον ΠΑΟ και αυτή τη σεζόν πρώτα απ' όλα θέλω να είμαι υγιής, να μην έχω τους τραυματισμούς που προέκυψαν την περασμένη σεζόν και να προσφέρω περισσότερα στην ομάδα. Είναι ευχαριστημένος με την επιλογή του να έρθει στον ΠΑΟ και ευχαριστημένος και τον εαυτό του? Αισθάνομαι πολύ καλά. Ο Θεός είναι αυτός που κάθε φορά μου δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω και είμαι χαρούμενος που είμαι στον ΠΑΟΚ. Τι διαφορές βλέπεις σε σχέση με πέρσι? Άλλος προπονητής, άλλη προπόνηση, άλλο κλίμα? Πώς το εισπράττει? Είναι λογικό όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής να θέλει να περάσει διαφορετικά πράγματα σε μια ομάδα και αυτές τις ημέρες εμείς ουσιαστικά μαθαίνουμε τον προπονητή και το τι ζητάει από εμάς μέσα από τις προπονήσεις. Προπονούμαστε σκληρά, πάμε καλά και αυτό φαίνεται στο γήπεδο και ελπίζω να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα στις υποχρεώσεις μας στο Europa League. Επειδή υπήρξαν και σενάρια στην πατρίδα του για το μέλλον, για το ενδεχόμενο επιστροφής, πώς τα σχολιάζει αυτός και αν βλέπει το μέλλον του μόνο στον ΠΑΟΚ? Η αλήθεια είναι ότι μου μίλησε ο ατζέντης μου και με ενημέρωσε ότι 2-3 ομάδες από το Ισραήλ τον πλησίασαν και του ζήτησαν να επιστρέψω στο Ισραήλ. Εγώ όμως θέλω να μείνω εδώ, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Έφυγα από την πατρίδα μου για να κάνω ένα βήμα παραπάνω και δεν θα ήθελα να γυρίσω πίσω. Αν λοιπόν θα πήγαινα κάπου, θα πήγαινα σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα να κάνω ακόμα ένα βήμα, αλλά όχι τώρα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο ΠΑΟΚ, έχω 2 χρόνια συμβόλαιο. Θέλω να είμαι εδώ. Ο πρώτος χρόνος σίγουρα δεν ήταν εύκολος για μένα, γιατί ήταν περίεργο και δύσκολο να φύγω μακριά από την οικογένειά μου και να ζήσω σε μια καινούργια χώρα, αλλά πλέον γνωρίζω πώς είναι τα πράγματα και θεωρώ ότι συνέχεια θα είναι καλύτερη και θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Έχει μια εξήγηση γιατί από το συν 5 τον περασμένο Δεκέμβριο ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τελευταία στα play-off? Ένας λόγος που θεωρώ ότι τα πράγματα που θεωρώ ότι μας τύχησαν είναι ότι είχαμε πολλούς τραυματισμούς σημαντικών ποδοσφαιριστών και όλοι είδαν ότι αυτό μας τύχησε στην πορεία της σεζόν και ειδικά στα play-off που υπήρχε και η κούραση και ήμασταν και αρκετά άτυχοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο ίδιος πού πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει στο 3-5-2 που παίζει η ομάδα τώρα, εκτός από μέσος που είναι η φυσική θέση? Θα μπορούσε να βοηθήσει και σαν fullback από δεξιά? Είμαι μέσος, αυτή είναι η θέση μου. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκα σε κάποια παιχνίδια στη δεξιά πτέρυγα, το οποίο δεν είναι η θέση μου, δεν την ξέρω. Βέβαια θα παίξω όπου μου πει ο προπονητής, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα όμως είμαι μέσος. Στην πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων γνώρισε και τους Έλληνες διαιτητές. Τι έχει να πει γι' αυτό? Δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω τους διαιτητές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει ο σύλλογος. Σίγουρα ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί είμαστε στο ποδόσφαιρο και πολλές φορές μετά από κάποιο παιχνίδι αισθάνεσαι άσχημα, αισθάνεσαι πικραμένος. Απλά δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω εγώ τους διαιτητές. Αν το ρωτούσε κάποιος φίλος του γνωστός του να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, με ό,τι σημαίνει αυτό, θα του λέγει? Η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ όμορφη και ο κόσμος είναι καταπληκτικός, το έχω πει πολλές φορές. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο θα βελτιώνεται, γιατί βλέπουμε ότι έρχονται και αρκετοί ποδοσφαιριστές ποιότητας στην Ελλάδα. Οπότε, αν κάποιος φίλος με ρωτούσε αν είναι να έρθει στην Ελλάδα και ειδικά στον ΠΑΟΚ, θα το έλεγα με σιγουριά ναι. Ο ίδιος μήπως μείνει αιώνιο ταλέντο και αν το πεισμόνι και πιστεύει ότι πρέπει να έχει την εξέλιξη που όλοι περίμεναν ότι θα είχε πριν να ορισμένα χρόνια? Όχι, αισθάνομαι καλά, δουλεύω σκληρά στις προπονήσεις, απλά κάποιες φορές ίσως χρειάζεται κάποιος χρόνος για να φτάσεις στο επίπεδο που μπορείς και σε αυτό που περιμένουν οι υπόλοιποι. Απλά δεν μου προκαλεί άγχος αυτό, δουλεύω και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Κάτι λιγότερο από 10 μέρες πλέον για το πρώτο παιχνίδι. Νέο σύστημα δουλεύουν στην ομάδα καθημερινά. Απλή ερώτηση.
προλαβαίνουν να είναι έτοιμοι απέναντι σε μια ομάδα που θα έχει και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Είμαι σίγουρος πως όλα θα πάνε καλά. Έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές εδώ στον ΠΑΟΚ. Δουλεύουμε σκληρά δύο φορές την ημέρα και θεωρώ ότι υπάρχει ο χρόνος για να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στο πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και κάθε φορά είναι υποχρεωμένος να προσπαθεί για το καλύτερο. Οπότε ο στόχος που θέτουμε είναι και αυτή τη σεζόν και γενικότερα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε.